Λοιπόν, Βάλια, απογραφή. Mm-hmm. Απογραφές μάλλον. 1821-2021. Από την πρώτη απογραφή θα πάμε στην αυτοαπογραφή. Περισσότερο ωστόσο θα μας πει σε λίγα λεπτά ο διευθυντής του αυτοτελούς γραφείου του Προέδρου της Ελστάτ. Ο κύριος Κασάπης. Κασάπης, ωστόσο, βάλε μας λίγο στο κλίμα. Μιλάμε λοιπόν για μία καινοτομία που γίνεται φέτος για πρώτη φορά. Λόγω και του κορονοϊού έχουμε αλλαγές στο σύστημα της απογραφής. Όλοι το ξέραμε ότι θα είναι πόρτα-πόρτα. Ναι. Αυτό πλέον αλλάζει. Από τις 22 Οκτωβρίου και μετά ξεκινάει μια νέα διαδικασία. Ναι. Η διαδικασία της ηλεκτρονικής αυτοαπογραφής. Και όπως είπε η Εύη πριν από λίγο, δεν έχει το κέρασμα φέτος. Είναι ο ελληνικός ο καφές και το λουκουμάκι, παλιά δεν δίνανε. Είχαμε όλη και καλή πρόθεση να κερνάμε τους απογραφείς. Λουκουμάκι, τι. Να κερνάμε τους ανθρώπους αυτούς, γιατί είναι και αρκετές ώρες στο πόδι και καταγράφουν τα στοιχεία τα δικά μας, πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι. Ακριβώς. Πλέον όμως. Ήταν μια ρομαντική διαδικασία. Ναι, ήταν μια όμορφη διαδικασία. Και στα χωριά και στις πόλεις αλλάζει όμως αυτή η διαδικασία και όπως είπαμε πλέον ηλεκτρονικά. Βεβαίως θα υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις για τους συμπολίτες μας που δεν μπορούν ηλεκτρονικά να κάνουν τη διαδικασία αυτή. Μάλιστα. Θα τα δούμε αυτά. Έχουμε συλλέξει κάποια στοιχεία με την βοήθεια της Ελστάτ. Ναι. Γιατί θα πρέπει να σου πω ότι σχεδόν συμπληρώνονται 193 χρόνια από την πρώτη απογραφή. 1828. Με κυβερνήτη της Ελλάδας τον Ιωάννη τον Καποδίστρια. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, στοιχεία λοιπόν. Η πρώτη απογραφή είναι το 1821, με εκτιμήσεις όμως πάνω κάτω, με πληθυσμό της χώρας μας λοιπόν στους 938.765 κατοίκους. Προχωράμε 1828 με κυβερνήτη της Ελλάδας τον Ιωάννη Καποδίστρια και πληθυσμό τους 753.400 κατοίκους. Και μάλιστα εκεί ζητούσε και έκανε και συγκεκριμένα ερωτήματα ο Ιωάννης Καποδίστριας αναφορικά με το θρήσκευμα, το επάγγελμα, σχολεία κλπ. Θα πρέπει να σου πω ότι μέχρι το 1825 οι απογραφές γίνονταν κάθε έτος, μετά όμως σε ακανόνιστα χρονικά διαστήματα. 1861 η πρώτη απογραφή που δεν γίνεται για στρατολογικούς ή φορολογικούς σκοπούς και με πληθυσμό το 1.096.810 κατοίκους. Το 1907 η πρώτη απογραφή με μεθόδους της σύγχρονης με κανόνες της σύγχρονης στατιστικής επιστήμης 2.631.952 κάτοικοι. Το 1940 θα πρέπει να σου πω ότι η απογραφή διενεργήθηκε 12 ημέρες πριν τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο και με πληθυσμό 7.334.860 κατοίκους. Προχωράμε 1951 πρώτη απογραφή που το ελληνικό κράτος παρουσιάζεται εδαφικά ίδιο με το σημερινό και πληθυσμό 7.632.801 κατοίκους, 1991 καθολική και όχι δειγματοληπτική επεξεργασία των απογραφικών δελτίων, πληθυσμός 10.259.900 κάτοικοι και τελειώνουμε το 2011, είναι η πρώτη απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής με πληθυσμό 10.816.286 κατοίκους και φτάνουμε στο σήμερα. Όπως είπαμε, η πρώτη ηλεκτρονική αυτοαπογραφή. Και πάμε στον κύριο Απόστολο Κασάπη, διευθυντή αυτοτελούς γραφείου Προέδρου Ελστάτ, Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τον οποίο θέλω να καλησπερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ για τη συζήτηση που θα πραγματοποιήσουμε. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από μένα, σας ευχαριστώ πολύ. Μας είπε η συνάδελφος η Βάλια Ιμπού, έκανε λόγο για ηλεκτρονική αυτοαπογραφή. Τι διαφορετικό θα υπάρξει, κύριε Κασάπη? Όπως πολύ σωστά είπατε, εξαιτίας βασικά της νόσου του κορονοϊού, η Ελστάτ έπρεπε άμεσα να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Καταλάβαμε ότι θα ήταν σχετικά επικίνδυνο να προσεγγίσουμε το σύνολο του πληθυσμού πόρτα-πόρτα. Γι' αυτό το λόγο επιλέξαμε ένα υβριδικό μοντέλο για τη συλλογή στοιχείων για την απογραφή αυτή. Το πρώτο κομμάτι αναφέρεται στην ηλεκτρονική αυτοαπογραφή. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτοαπογραφή. Η καινοτομία τώρα είναι ότι είναι ηλεκτρονική η αυτοαπογραφή αυτή. Πρακτικά μπορώ να σας πω και εντάχει τι θα γίνει. Ναι. Ο απογραφέας της περιοχής σας θα περάσει από το σπίτι σας. Θα περάσει και θα σας αφήσει έναν φάκελο. Έναν κλειστό φάκελο με έναν μοναδικό κωδικό αριθμό, ο οποίος θα αντιστοιχεί στην κατοικία σας. Είτε εσείς είμαστε μέσα, είτε δεν είμαστε, θα μας τον αφήσει το φάκελο. Άμα είσαστε μέσα, θα σας βρει και θα σας το δώσει. Άμα δεν είσαστε μέσα, θα το ρίξει κάτω από την πόρτα σας. Από την κατοικία σας, όχι από την πολυκατοικία, για παράδειγμα, ή οτιδήποτε. Μετά εσείς
εσείς ή ένας εκπρόσωπος από το νοικοκυριό, δεν χρειάζεται να είσαστε όλοι, θα πάρετε το μοναδικό αυτό κωδικό, θα μπείτε στην ψηφιακή πλατφόρμα του gov.gr και μαζί με τους κωδικούς τάξης και τον μοναδικό αυτό κωδικό θα βρείτε και θα μπορέσετε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο για όλο το νοικοκυριό, για τα άτομα που μένουν σε αυτό και για τις συνθήκες στέγασης που μένουν τα άτομα αυτά. Φυσικά, όπως και πολύ σωστά είπατε πριν, άμα δεν μπορέσουν να το κάνουν όλοι αυτό, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δυσκολία με τις νέες τεχνολογίες ή μπορεί να το αμελήσουν, ο ίδιος ο απογραφέας που θα σας έχει αφήσει τον φάκελο πριν θα περάσει από την κατοικία σας με το ερωτηματολόγιο. Αυτό θα γίνει κατά τον Δεκέμβριο, ναι. Όπου θα πάρει την παραδοσιακή συνέντευξη πόρτα-πόρτα. Που θα μετά γίνει από έλεγχο, δηλαδή ότι εσύ δεν έχει συμμετάσχει στην. Ακριβώς. Ο απογραφέας, ναι, θα γνωρίζει ποιους κωδικούς έχει δώσει και θα τσεκάρει ταυτόχρονα ποιοι έχουν απαντήσει, ποιοι έχουν ξεκινήσει. Επίσης, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τον απογραφέα τους, κάτι σαν help desk. Δηλαδή, τι θα απαντήσω εδώ, εδώ έχω μπερδευτεί, τι είναι πιο σωστό να απαντήσω εδώ και ούτω καθεξής. Ο ίδιος ο απογραφέας, λοιπόν, θα αποτελεί τον ενσυνδετικό κρίκο μεταξύ του απογραφόμενου και της Ελστάτ. Ο ίδιος ο απογραφέας, λοιπόν, είτε θα βοηθήσει για τον κόσμο να το κάνει ηλεκτρονικά, είτε μετά θα πάρει τη συνέντευξη από το κάθε νοικοκυριό. Και εμείς, κύριε Κασάπη, τι στοιχεία καλούμαστε να συμπληρώσουμε και πού θα χρησιμεύσουν αυτά τα στοιχεία? Πολύ σωστό. Τα στοιχεία, καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι η Ελστάτ στην απογραφή δεν θα ζητήσει κανένα ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν ζητάμε τίποτα που έχει να κάνει με την θρησκεία, τις πολιτικές πεπιθήσεις, τη συνδικαλιστική δράση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την εθνότητα. Δεν ζητάμε τέτοια πράγματα. Τα πράγματα τα οποία ζητάμε εμείς αναφέρονται στις συνθήκες στέγασης του νοικοκυριού, ποια είναι η διάρθρωση του νοικοκυριού, δηλαδή ποια άτομα το απαρτίζουν, τις ηλικίες τους, τα επαγγέλματα, το επίπεδο μόρφωσης κ.ο.κ. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για την παραγωγή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων. Και γι' αυτό είναι επίσης σημαντικό, θα πρέπει να τονίσω ότι οτιδήποτε λέτε στην Ελστάτ, στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, είναι εμπιστευτικό. Το στατιστικό απόρριτο είναι πάρα πολύ αυστηρό. Οτιδήποτε δώσετε στην Ελστάτ δεν πρόκειται να διαβεβαστεί σε κανέναν ιδιωτικό και σε κανέναν άλλον δημόσιο φορέα. Χρησιμοποιούνται τα στοιχεία σας αποκλειστικά για την παραγωγή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων, τα οποία αυτά τα στατιστικά στοιχεία είναι απαραίτητα για την καλύτερη κοινωνική, οικονομική και δημογραφική πολιτική της χώρας. Πάντως, μιλάμε σίγουρα για μια καινοτομία από την Ελστάτ. Ναι. Και είναι και μια ημερομηνία ορόσημο, έτσι, γιατί συμπίπτει και με τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Ακριβώς, συμπίπτει με τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Άκουσα πολύ ωραία την εξιστόρηση των απογραφών. Mm-hmm. Όπως είδατε, με όλες τις συνθήκες η απογραφή γινόταν. Την κάναμε την Ακριβώς. απογραφή, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ερώτηση κύριε Κασάπη, είναι υποχρεωτική αυτή η διαδικασία? Και αν ναι, θα υπάρξουν κάποιες κυρώσεις σε κάποιους οι οποίοι δεν θέλουν για τους δικούς τους λόγους να συμμετέχουν? Κοιτάξτε, σε όλες τις απογραφές και σε όλα τα κράτη που κάνουν απογραφή, η συμμετοχή στην απογραφή είναι υποχρεωτική. Πολλά κράτη μάλιστα έχουν και... συμμετάσχουν. Την Ελστάτ και στην Ελλάδα δεν θέλουμε να τονίσουμε την υποχρεωτικότητα. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να τονίσουμε ότι είναι χρήσιμο για τους πολίτες να συμμετάσχουν στην απογραφή. Τίποτα περισσότερο. Όσο καλύτερα στοιχεία μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε εμείς, τόσο καλύτερα στατιστικά δεδομένα θα υπάρχουν για τη χώρα και τόσο περισσότερο θα μπορέσουμε να προάγουμε την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου μας. Μάλιστα. Στην απογραφή του 2011 διαπιστώθηκε μία μείωση του πληθυσμού της τάξης του 0,88%. Έχουμε κάποιες εκτιμήσεις φέτος, τι αναμένουμε να δείξουν τα αποτελέσματα της απογραφής? Κοιτάξτε, η Ελστάτ δεν κάνει ποτέ εκτιμήσεις για το τι θα βάλουμε. Η μόνη εκτίμηση που κάνουμε για τον πληθυσμό αναφέρεται στον υπολογιζόμενο πληθυσμό. Είναι μέσω της έρευνας της φυσικής κίνησης πληθυσμού, όπου το πρακτικά τι κάνουμε. Χρησιμοποιούμε ως βάση την προηγούμενη απογραφή και με βάση την προηγούμενη απογραφή προσπαθούμε και με τις γεννήσεις θανάτους και με τις μεταναστευτικές ροές να εκτιμήσουμε τον πληθυσμό. Μέχρι εκεί όμως. Τίποτα περισσότερο. Άμα θα υπάρξει μείωση ή αύξηση, αυτό θα το διαπιστώσουμε στην απογραφή. Όσο καλύτερα είναι τα στοιχεία τα οποία θα έχουμε από την απογραφή, τόσο το καλύτερο για αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Κασάπη. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.